Λοιπόν, να έρθουμε στη σημερινή μέρα, καταρχήν να ξεκινήσουμε με τα 50 χρόνια. Πολλά. Έτσι, χρόνια σε πολλά λοιπόν. Σε όλους και όλους, είναι η μέρα αποκατάστασης δημοκρατίας. Στο γυάλα από εδώ χάμε. Συνδέθηκε φυσικά με την τραγωδία στη Μεγαλόνισο, ξεκάθαρα. Δεν τρέπεσαι! Αν σκεφτούμε ότι στις 20 Ιουλίου είχε γίνει εισβολή των Τούρκων, τρεις μέρες μετά είχε προετοιμαστεί το έδαφος για τον Ατήλα 2. Όταν έγινε εισβολή στην Κύπρο, οι δε δύο εισβολές έγιναν, ο Ατήλας 1 στις 15 Ιουλίου και ο Ατήλας 2 στις 20. Δεν υπήρχε Έχετε δίκιο, είστε λάτρες της ιστορίας και πάντα είναι πολύ σημαντικά τα όσα μας διδάσκετε και μας λέτε. Οι δε δύο εισβολές έγιναν, ο Ατήλας 1 στις 15 Ιουλίου και ο Ατήλας 2 στις 20. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Αποδείχθηκε ότι ήταν εντελώς ανέτοιμος ο στρατός και ήταν και στρατιωτική υποτίθεται στη Χούντα τρομάρα τους. Λέγουν ότι την Κύπρο την κατέστρεψε η Χούντα. Αυτό είναι ψέματα. Για τη συμφορά της Κύπρου ευθύνονται αποκλειστικώς και μόνον οι πολιτικάντιδες και συγκεκριμένα ο Καραμαλής, ο Αβέροφ, ο Μαύρος και το λοιπό συνάφη αυτών των πολιτικάντιων, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Αμερικανούς και με τους Τούρκους δια της συμφοράς της Κύπρου να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να επαναφέρουν τη δημοκρατία. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι την ώρα που γιορτάζουμε την αποκατάσταση δημοκρατίας συγχρόνως θρηνούμε και για την τραγωδία στην Κύπρο. Πρόσεξε, γιατί σε παλιότες όλοι οι 300. Είναι ότι πάντα θα μας θυμίζει ότι ο εθνικός διχασμός οδηγεί σε εθνικές τραγωδίες. Επί Χούντας του Ιωαννίδη, γιατί άλλο ο Παπαδόπουλος, άλλο ο Ιωαννίδης, επί Ιωαννίδη οι Τούρκοι κατέλαβαν το 3% του εδάφους της Κύπρου με πόλεμο και ήδη είχαν ιτηθεί σε πάρα πολλά μέρη, είχαν όπιστο χωρίσει, είχαν περιοριστεί στο προγεφύρωμά τους όπου ή το θέμα μερικών ωρών να εξαφανιστεί. Το πρώτο είναι ότι είχαν καταλάβει το 3%. Μετά αμαχητοί επί δημοκρατίας, επί Καραμαλή κατέλαβαν αμαχητοί το υπόλοιπο 38%. Η δημοκρατία δεν είναι αυτονόητη και η ελευθερία. Βέβαια, και ο κίνδυνος και πρέπει σήμερα συνεχώς να τη διεκδικούμε και σήμερα που εννοείται. Θεωρούμε ότι έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυταρχικά καθεστώτα, βλέπουμε αυταρχικούς ηγέτες. Μαζεύονται όλοι οι πολιτικά ανάπηροι. Ότι δηλαδή δεν ευθύνεται η Χούντα, αλλά ευθύνονται οι πολιτικοί, αποδεικνύεται από ένα καταλυτικό επιχείρημα. Ποιο είναι αυτό? Ανοίξτε το φάκελο της Κύπρου. Τρομάρα τους. Αντεπενούμε!